Σε ξέφρενους καρναβαλιστικούς ρυθμούς χόρεψε σήμερα και η επαρχία Αμμουχώς του. Η μεγάλη καρναβαλιστική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο παραλίμνη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο από πλευράς επισκεπτών, οι οποίοι επέλεξαν την επαρχία Αμμουχώς του για το τριήμερο. Με πολύ κέφι, μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές κατέκλυσαν και φέτος στους δρόμους του παραλιμνίου. Περισσότεροι από 3.000 καρναβαλιστές συμμετείχαν στην παρέλαση με πολύχρωμες στολές, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 30.000. Της παρέλασης προηγήθηκε το άρμα του Δήμου Παραλιμνίου Μαντολινάτα, ενώ ο Δήμαρχος Θεόδωρος Πυρίλης συμμετείχε στην παρέλαση ντυμένος Κεν, εμπνευσμένος από την ταινία της Μπάρμπι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί, θα το απολαύσουμε. Δώσ' του, καρναβάλι Αμμουχώς του! Ο βασιλιάς του καρναβαλιού Δημήτρης Πέπε Τσερκέζος έκλειψε τις εντυπώσεις με την εξτραβακάντζα παρουσία του. Θέμα του φετινού βασιλιά ήταν το Carnival Extravaganza. Παιδιά, είμαστε στο καρναβάλι Αμμουχώς του! Είναι ο Πέπε, ο βασιλιάς καρνάβαλος. Ξεχώρισαν επίσης τα άρματα του Δήμου Δερίνιας με θέμα σούπερ ήρωες, το άρμα του Δήμου Σωτήρας με θέμα Ρίο, το άρμα του Δήμου Φρενάρους με θέμα Σαφάρι, το άρμα της Νεολαίας Παραλιμνίου με θέμα Τρελός Επιστήμονας, αλλά και το άρμα της Νεολαίας Αυγόρου με θέμα Φάρμα του Αυκόρου. Την παράσταση έκλεψαν και φέτος τα άρματα με θέμα τη σάτυρα, όπως η παλέστρα του ψήφου εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η τηλεόραση Σίγμα. Μπράβο σας! Με άστρο.